Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά στους Στέλιους, στις Στέλες. Χρόνια πολλά στο γιο σου να πούμε. Ευχαριστώ πολύ στον μπαμπά μου, στον αριστιά. Είναι όνομα οικογενειακό κι αυτό. Γίνεται να την αχθές, πλάτα και μάνας. Σήμερα γιορτάζει. Και επειδή είναι ο μπαμπάς Στέλιος. Μια χαρά, τα ξεμπερδεύετε όλα μπαμπά μου σε δύο μέρες. Όταν ήσουν μικρή, φαντάζομαι που γιορτάζατε στο σπίτι, ήταν οι καλύτερες. Το κάνουν μαζί. Μαμά και ο μπαμπάς, κατάλαβες, μια μέρα γιορτάζουν. Και φυσικά γιορτάζουν την ημέρα του μπαμπά. Ξέρεις τώρα, οι γυναίκες, ρε παιδί μου. Έτσι, έτσι. Ναι. Αλλά τώρα που είναι και ο Στέλιος ο δικός μου, έτσι, και η Στέλα της αδερφής μου, όλοι μαζί, μεγάλη γιορτή. Έτσι, να σας χαιρόμαστε λοιπόν όλους, να σας χαιρόμαστε και να είστε καλά. Μαζεύεται όλη η οικογένεια, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, Νικολάου. Και φυσικά, τι κάνει η Ντίνα, ό,τι κάνει κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι. Μαγειρεύει οικονομικά. Εξαιρετικές νοστιμιές και λιφουδιές, όπως και θα κάνουμε και σήμερα. Και σήμερα. Έτσι είναι σήμερα αυτό το φαγάκι. Είναι οικονομικό, αλλά είναι ιδιαίτερα γευστικό. Γι' αυτό σας έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Θα κάνουμε γαλοπούλα. Η γαλοπούλα είναι ένα κρέας το οποίο είναι πουλερικό, okay. Φτηνό, οικονομικό δηλαδή. Πολύ καλό για την υγεία γιατί δεν έχει λιπαρά. Βεβαίως. Ό,τι πρέπει. Περιέχει τριπτοφάνη. Δεν υπάρχει δίαιτα που να μην έχει γαλοπούλα. Αντικαταθλιπτική δράση, να το ξέρεις αυτό. Είναι πάρα, πάρα πολύ καλό κρέας για να σε κρατάει fit και πάρα πολύ. Σε πολύ καλή διάθεση. Ένα τρώμε κάθε μέρα, δηλαδή. Κάθε μέρα το χρειαζόμαστε. Βέβαια. Αλλά είναι και αυτές του κοτόπουλου. Κάνεις, ξέρεις, έχει, ρε παιδί μου. Α, έχει τάρα τα κρύβια. Κι άλλα λιπαρά, ξέρεις. Ναι, αλλά το θέμα είναι τώρα ότι εμείς θα του δώσουμε γεύση, ναι. Μια παραπάνω γεύση, ναι. Με μπέικον. Θα δεις σουβλάκια, αλλά για να γίνουν ωραία τα σουβλάκια πρέπει να μαριναρούμε ωραία το κρέας. Λοιπόν, για να μην τα απολυλέμε τώρα, δείτε την κάρτα και ελάτε μετά. Θα κάνουμε σουβλάκια γαλοπούλας με μπέικον, αλλά μετά θα κάνουμε σπιτικά παξιμάδια. Τα παξιμάδια που αγοράζετε στα αρτοπία με τσίπουρο, παρακαλώ. Έχουμε και άλλα πράγματα, αλλά δεν τα ξέρεις όλα. Γυναστική θα μας πάμε. Δεν τα ξέρεις όλα. Σουβλάκια γαλοπούλας με μπέικον. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 700 γραμμάρια γαλοπούλα φιλέτο, 2 κουταλιές της σούπας μέλι, 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 4 κουταλιές της σούπας φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, 2 σκελίδες κόρδου λιωμένες, 1 κουταλάκι του γλυκού μείγμα μπαχαρικών, κόλιανδρο, κίμινο και πάπρικα, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ένα κρεμμύδι, μία κόκκινη πιπεριά, 6 φέτες μπέικον. Πες μου, Ντίνα μου, γιατί πρέπει να φάω σήμερα, εντάξει. Επειδή μόνο είναι και σήμερα. Παρασκευή, είναι και Σαββατοκύριακο. Μόνο, δηλαδή, να σημειώσω και ότι θα τρως μόνο Παρασκευή, θα σημειώσω. Όχι, απλώς επειδή μου αρέσει το συγκεκριμένο σνακ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί εγώ ως σνακ το αντιμετωπίζω. Ως σνακ αντιμετωπίζει τα σουβλάκια γενικά. Ναι, έτσι το αντιμετωπίζω. Γιατί είναι τίποτα, ξέρεις. Τσακ, τσακ, φάγαμε, το φτιάξαμε, φάγαμε. Ωραία, να παραγγείλουμε κάτι να φάμε μετά, κατάλαβε. Το θεωρώ πρώτο πιάτο. Με αυτά τα σουβλάκια τώρα που θα φτιάξω σήμερα. Ναι, τα είδα αυτά που θα φτιάξει και είναι αρκούντος. Πώς το λένε, χορταστικά. Χορταστικά. Πάρα πολύ ωραία. Πρόσεξε, σε μεγάλα κομμάτια τετράγωνα οι πιπεριές, όπως και το κρεμμύδι, γιατί τα σουβλάκια αυτά θα έχουν μέσα και κρεμμύδι και πιπεριές και μπέικον. Τετράγωνα κομμάτια, για να τα περάσουμε στα τέτοια. Τα καλαμπάκια. Α, ωραία. Λοιπόν, εδώ θα κόψτε σε λωρίδες τη γαλοπούλα, φιλέτο γαλοπούλα, είτε στήθος είτε μπούτι. Το ενδιαφέρον σε αυτή τη συνταγή, είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή και είμαι σίγουρη ότι θα την κάνετε όλοι γιατί θέλετε εύκολα φαγάκια και νόστιμα. Ναι. Το ενδιαφέρον λοιπόν σε αυτή τη συνταγή είναι η μαρινάτα. Διότι έρχονται μετά και γίνονται καταπληκτικά. Αν θες βγάλε αυτά το εσωτερικό για να πιάνει πιο ωραία. Πού να τη βγάλουμε τη μαχαιράκλα αυτή. Φέρε ένα μαχαιράκι μικρό. Πάρε αυτό το μαχαιράκι. Φοβάμαι εμείς σφαχτό μόνο. Κοίταξε, πες το μαχαιράκι εδώ. Ναι, αυτό σου λέω, Βρεντινά. Λοιπόν, το μόνο στάδιο που δεν θα δείτε εδώ, θα το δείτε, αλλά εννοείται ότι εσείς θα αφήσετε 4 ώρες στο σπίτι, 3 να μαριναριστεί αυτό. Και πιο λίγο, να σας πω, στη μία ώρα, η δουλειά έχει γίνει που έχει να γίνει με το μαριναρισμα. Αλλά θα θυμάστε πάντα αυτά που έχουμε πει, ότι θα πρέπει πάντα να γίνεται το μαρινάρισμα στο ψυγείο σκεπασμένο, το μπολ,
με πλαστική μεμβράνη. Και ποτέ δεν μαριναρούμε έξω από το ψυγείο, ακόμη και αν είναι χειμώνας. Έτσι, γιατί μέσα στην κουζίνα σας δεν έχετε χειμώνα, έχετε ζέστη μέσα στην κουζίνα σας. Πώς το πεις αυτό, γιατί δεν το καταλάβαμε, ποτέ δεν μαριναρούμε εκτός ψυγείου. Εκτός ψυγείου. Α. Λοιπόν, πάμε. Τα υλικά που έχει η μαρινάτα είναι το ελαιόλαδο, ο πορτοκαλόχυμος, φρέσκο πορτοκάλι που θα στύψετε, δεν είναι και πολύ άλλο, τετάχτε τα υλικά. Μας έλειψε τόσο καιρό. Πού ήσουν, πορτοκαλάκι μου, πού ήσουν. Δεν σου πω, ξέρεις τι δεν έχεις φτιάξει ποτέ, πλάκα-πλάκα. Μπόλικο. Πλάκα-πλάκα τι. Κάπου το διάβαζα προχθές. Ναι. Πορτοκαλόπιτα. Δεν έχω κάνει. Έκανες πορτοκαλόπιτα. Έχω κάνει πορτοκαλόπιτα. Πότε, πέρυσι. Πέρυσι. Αλήθεια λες. Ήταν και η περσινή χρονιά, Θανάση μου. Πώς έχω αποθήσει από τη μνήμη μου. Ό,τι έχει σχέση με πορτοκάλι. Τα πάντα έχω κάνει με πορτοκάλι. Μέλι, ένα ωραίο θυμαρίσιο μέλι. Και πάμε. Θυμαρίσιο αποκλειστικά δηλαδή. Κίμινο. Στα φαγητά είναι καλύτερο το θυμαρίσιο. Έτσι είναι πιο ωραίο το μέλι. Πιο ωραία η γεύση του. Ναι, ταιριάζει πιο πολύ στα αλμυρά. Το μέλι ελάτη, ας πούμε, έχει αυτή τη βαριά γεύση. Καταλάβει. Δεν ταιριάζει στα φαγητά. Δεν, ταιριάζει. Δεν το χρησιμοποιεί. Είναι γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείται κανένα φαγητό. Μόνο θυμαρίσιο. Σε γλυκά και σε σιρόπια ναι. Από το έλατο. Λοιπόν, κόλιανδρο ήταν αυτό που έβαλα. Σκόνη κόλιανδρο, κίμινο. Είναι αυτά τα γλυκοπικάντικα, τα ανατολίτικα μπαχάρια που ταιριάζουν τόσο ωραία στις μαρινάδες. Η πάπρικα γιατί είναι πάπρικα, γιατί... τι να λέμε τώρα για την πάπρικα. Έτσι, τι να λέμε, κύριε Σκύρου. Έχουμε συστηθεί, τα έχουμε πει αυτά. Τα λόγια είναι περιττά. Λοιπόν, και αν θέλετε, εγώ έχω κουρκουμά εδώ δίπλα. Είναι η κιτρινόριζα, έτσι. Που έχει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα. Έχω φτιάξει ένα πολύ ωραίο ριζάκι που θα συνοδεύσω μετά τα σουβλάκια. Αν θέλετε, βάλτε μια ιδέα κουρκουμά. Θα δώσει ένα ωραίο κίτρινο γευστικό χρώμα, ένα έτσι ορεκτικό μάλλον, όχι γευστικό, ένα ορεκτικό χρώμα στα σουβλάκια σας. Λοιπόν, σκεπάζετε με πλαστική μεμβράνη και αφήνετε εδώ να γίνει το μαρινάρισμα ώστε να ποτίσει αυτά με τα αρώματα. Δεν θέλω να μου βάλετε αλάτι τώρα, θα βάλουμε στο τέλος αλάτι. Λίγο πιπέρι μπορείτε όμως να βάλετε. Θα βγάλω εγώ το. Όχι, δεν θα το βγάλω. Εσύ θα μου βάλεις πιπέρι. Κουρκουμάς ή κιτρινόριζα. Ή κιτρινόριζα. Καλύτερο. Βάλε μου λίγο πιπέρι, Θανάση μου, για να μην βγάζω τώρα τα γάντια, για να αρχίσω να κάνω τα σουβλάκια. Λοιπόν, στην τηλεόραση είμαστε. Υποθέτουμε μαζί μας εδώ ότι. Συμφωνείτε μάλλον μαζί μας ότι έχουν περάσει 4 ώρες. Και πάμε. Τηλεοπτικός χρόνος. Ναι, είναι θεωρία του χάους. Ναι. Περάσαν 4 ώρες. Εσείς στο σπίτι σας. Έχετε χρόνο, θα το αφήσετε. Να δείτε όμως αυτά που έχω κάνει και θα τα δείτε έτοιμα στο φούρνο, που τα μαριναράμε με το χρόνο τους, να δείτε τι ωραία που ήρθε και στάθηκε η μαρινάτα, γιατί θα δείτε τώρα ποιο είναι το κόνσεπτ, έτσι, τι πρέπει να κάνουμε. Θα πάρουμε εδώ το μπέικον. Θα πάρετε τα σουβλάκια και εσύ, Θανάση μου, πάρε σουβλάκια και να αρχίσουμε. Κάτσε εδώ, πραγματικά με έχεις αποσυντονίσει να πούμε. Φτάνει αυτό. Κόψε μου και το κρεμμύδι. Να το κόψω και αυτό, περίμενε. Θα τα κόψεις όλα. Όλα. Αφού ξέρεις ότι όταν ξεκινάω μια δουλειά, δεν τελειώνω με την τελειώσω. Τέλος. Λοιπόν, αυτά. Ωραία. Μπέικον. Εδώ τα αφήνουμε αυτά. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Μπορεί να βάλουμε το μπέικον εδώ. Να βάλουμε ένα κομματάκι από τη γαλοπούλα. Να συνεχίσετε εδώ με το μπέικον έτσι ώστε να είναι ανάμεσα στη γαλοπούλα του μπέικον και να παίρνει το λιπάκι αυτό. Πολύ μας αρέσει. Ήθελα να σας πω ότι τα λαχανικά μην τα μαρινάρετε, θέλω να κρατήσουν τους χυμούς τους όλους όταν θα το ψήσετε. Ωραία. Για να δω λίγο. Τίποτα. Έβαλα λίγο το μπέικον, ξέρεις, έτσι για να είναι. Ξαναβάζω πάλι ένα κομμάτι εδώ. Και πάω τώρα να ξαναβρω λίγο το μπέικον. Εκεί να το βάλω ανάμεσα στο σουβλάκι, κατάλαβες, ανάμεσα στη γαλοπούλα. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, φιλενάδα. Α, κάνεις άλλο διαχωρίζω κόλπο. Διαχωρίζω τη θέση μου, διότι αυτό που κάνεις είναι τελείως γυναικεία συλλογιστική. Είναι πάρα πολύ σταυροβελονιά. Εγώ θα κάνω την απλή μέθοδο, παρακαλώ. Βάζουμε το κομμάτι μέσα. Για να δω την απλή μέθοδο. Η απλή μέθοδος είναι αυτή. Όπως βλέπεις, ναι. Έτοιμος. Το βάζουμε εδώ. Α, μόνο που έτσι έχεις πολύ μπέικον, Θανάση. Βέβαια. Αλλά και τι έγινε. Αφού δεν την κάνουμε, θα την κάνουμε την αμαρτία. Αφού θα την κάνουμε, θα την κάνουμε. Ωραία, έχεις δίκιο. Βάζω διπλό πιπέρι εγώ. Ναι. Λοιπόν, όπως είδατε, λοιπόν, παίζετε τώρα εδώ και κάνετε διάφορα κόλπα. Ό,τι σας αρέσει εσάς. Λοιπόν, τα σουβλάκια, τα ξύχινα σουβλάκια, για να μην σας καίγονται μετά που θα τα βάλετε στο φούρνο, γιατί βάζουμε στο γκριλ, σε δυνατό γκριλ. Θα παίρνετε τα ξύνα σουβλάκια και θα τα βάζετε σε παγωμένο νερό για μισή ώρα. Έτσι δεν θα καίγονται τα σουβλάκια. Ωραία. Πάμε τώρα. Λίγο κρεμμυδάκι ακόμη, λίγη πιπεριά.
εμένα είναι τα αγαπημένα μου υλικά αυτά στα σουβλάκια. Τώρα, αν εσείς έχετε κάποια άλλη φαϊνή ιδέα, γιατί όχι, μπορεί να θέλετε να βάλετε κάτι άλλο. Όπως. Μπορεί να βάλουν, ας πούμε, άλλο χρώμα πιπεριά, έτσι, άλλο χρώμα πιπεριά. Ωραία. Ή μπορούν, να βάλουμε ντοματούλα, αν θέλουν. Όχι. Η ντομάτα θα λιώσει. Καλή θα είναι και αυτή, αλλά δεν θα μείνει το έξι μέχρι το τέλος. Ενώ αυτές οι πιπεριές, μένα μου αρέσει, ας πούμε, και το η μαραθόριζα. Έρχεται και παίρνει χρώμα η μαραθόριζα και τους δίνει μία γεύση. Ναι, αλλά δεν έχει πολύ ιδιαίτερη γεύση, αυτό σου λέω. Πρέπει να σου αρέσει. Γιατί αυτό σου λέω, το σουβλάκι, λες, παιδί μου, ότι θέλω να είναι σουβλάκι, καταλαβαίνεις. Κοίταξε τώρα, ήδη από τη στιγμή που έχουμε γαλοπούλα και βάζουμε και μπέικον, είμαστε σε μια άλλη εκδοχή. Σωστόν. Είμαστε, πάμε κάπου αλλού. Σωστόν. Κρεμμυδάκι δεν θα βάλεις, Θανάση μου. Κρεμμυδάκι δεν έβαλα, Δεν πειράζει. Το κάνω χωρίς κρεμμύδι. Καλά. Εντάξει. Τώρα, λοιπόν, αυτή είναι η λογική πάντως. Είναι πολύ ωραία. Αυτό που δεν θέλω να ξεχάσετε είναι το γεγονός ότι πρέπει να μαριναριστεί το κρέας. Αυτή είναι όλη η διαφορά. Και όλο το ζουμάκι που μένει από τη μαρινάτα εδώ, μη μου το πετάξετε όταν φτιάξετε τα σουβλάκια, θα το κρατήσετε και όταν τα ψήνετε στο γκριλ, σε δυνατό γκριλ το σουβλάκι, θα πάρετε το πινελάκι και θα πηγαίνετε εσείς από πάνω κάθε, ας πούμε, 5 λεπτά για να κάνει κρούστα αυτό, να ψήνετε όπως πρέπει. Τέλεια. Πώς πάμε. Εγώ νομίζω καλά, ότι είμαστε είδες όμως πόσο γενναιόδοροι, σουβλάκια. Τέλεια. Ένα σουβλάκι τρώει ο καθένας και χορταίνει. Κόσμος και κοσμάκης εδώ πέρα, ούτως ή άλλως. Ωραία δεν είναι. Να σου πω, Ντίνα, πώς φαίνεται η βερτιόν αυτή. Εντάξει, με την ντομάτα από πάνω, το παράκανα. Είναι σουρεάλ αυτό, σουρεάλ. Εντάξει. Εντάξει. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Εντάξει, θα τη φάμε σκέτη την ντομάτα λοιπόν. Τώρα, εδώ, πριν το βάλετε να τα ψήσετε, θα βάλετε μπόλικο χοντρό αλάτι και μπόλικο πιπέρι. Θα πάρετε ένα ταψάκι και θα βάλετε πάνω μια σχάρα. Ναι. Θα τα κουμπίσουμε τη σχάρα στο ταψί. Ξέχαμε κάνει το γύρο. Μπράβο. Πού τα θυμάμαι, ρε παιδί μου. Όλα πέρασε και τόσο καιρό. Είδες τι σου είναι η εικόνα. Είδες τι σου είναι. Μία εικόνα. Μόλα προχθές τα κάναμε. Τι να μην θυμάμαι κι εσύ. Άμα δεν θυμάμαι τι κάναμε. Θα μπορούσε να μην σου είχε ρε παιδί. Σαν να ξέχασε την εκπομπή εκείνη την μέρα. Να ξέχασε. Τι θυμάμαι. Η αλήθεια είναι ότι έγινε χαμός εκείνη τη μέρα. Σπιτικός γύρος τώρα, το φαντάζεστε. Λοιπόν, ωραία λοιπόν. Τίποτα να βγάλεις. Θα βάλουμε το ταψάκι, να βάλουμε τα σουβλάκια να τα ψήσουμε. Θα βγάλουμε ωραία τα έτοιμα από το φούρνο. Where is the ταψί? Θέλω να σας πω ότι εδώ έχουμε τη βάση ένα ριζάκι, έτσι όπως κάνουμε το πιλάφι, αυτό το αμερικάνικο το ρύζι. Απλά το έχω χρωματίσει με κουρκουμά. Κίτρινο ριζάκι. Πολύ ωραία είναι αυτό. Είναι ορεκτικό, είναι έτσι πολύ ωραίο. Θα δείτε τι ωραία που θα το φτιάξω στο πιατάκι με το σουβλάκι. Αυτά λοιπόν, θα είναι και τέλεια σε μπουφέ μικρά. Ναι. Μίνι σουβλάκι. Μίνι, όπου περνάς και λες, ρε παιδί μου, ότι. Εσύ να μην φάω μωρέ τώρα. Δεν τρώω. Εγώ δεν θα φάω, απλά θα πάρω ένα σουβλάκι. Και στο τέλος έχεις φάει όλο το μπουφέ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Κανείς δεν σε έχει δει όμως. Κανένας. Τώρα που έρχονται τα Χριστούγεννα, καλοί μας φίλοι θα σας κάνουμε. Και στο τέλος πίνεις και ένα ψυχικό light. Καταλάβεις γιατί είναι, δεν έχεις φάει τίποτα και θα σας ελαφρύς. Όλη αυτή την ιστορία με τις μεζέδες πάνω στο μπουφέ για τα Χριστούγεννα, για τις γιορτές. Γιατί πολλοί κόσμοι δεν θέλουν να καθίσουν τα Χριστούγεννα από το τραπέζι, Θανάση μου. Ναι. Και επειδή εντάξει, δεν έχεις και πολύ μεγάλο σπίτι να δεχτείς πολύ κόσμο, να τις θες όλους τους φίλους σου. Θα βάλεις όλα σε ένα μπουφέ. Λοιπόν, θα σας δώσουμε άπειρες ιδέες για τα γιορτινά μπουφέ. Φέτος τις γιορτές δηλαδή θα τρώμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα. Δηλαδή φέτος πρέπει να γλιτώσουμε πραγματικά τα πάρα πολλά κιλά. Γιατί γι' αυτό σας έχω τώρα, σας έχω λίγο στη δίαιτα τώρα. Βλέπετε πώς το πάω. Σιγά σιγά. Θα μου πεις χθες κι ο νεφέ. Εντάξει, ένα κομματάκι γιορτή ήταν η Κατερίνα, να μην φάτε. Σιγά τώρα, τι φάγαμε. Ναι. Πάμε λοιπόν μια βόλτα τώρα στην αγορά. Φάγαμε και μισό ταψί τώρα και τι έγινε δηλαδή. Και μισό ταψί. Μια φορά το μήνα γίνεται αυτό, δεν είναι αλήθεια, και τίποτα. Αλήθεια να σου πω μισό ταψί. Μισό ταψάκι είναι σιγά τώρα, μην τρελαθούμε. Αφάμε και αύριο μισό και την Κυριακή το μεσημέρι μισό. Δεν χάλασε και ο κόσμος, αδερφέ. Καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε. Υγεία. Το ταψί τώρα θα τα φτιάξω, μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, Γινάκη μου, που έχεις κάνει πολύ ωραία πράγματα σήμερα, ήθελα να σου πω κάτι την αρχή, έτσι ένα χωρατό που άκουσα. Θα σου το πω στην πορεία, επειδή στις ομορφιές σου. Χωρατό. Δεν έχει καμία σχέση με ομορφιά. Αλλά είναι χωρατό. Είναι χωρατό και θα σου αρέσει. Αλλά θα σου το πω, επειδή σε βλέπω έτσι σήμερα στα κέφια σου χαρούμενη,
Πάντα με φυσικά μου, είναι Παρασκευή. Γιορτές τώρα, Παρασκευή. Ακολουθεί Σαββατοκύριακο και φυσικά εσύ Σαββατοκύριακο δεν θα ξεκουραστείς όπως κάνει κάθε άνθρωπος που. Τέτοιο, τώρα να μπει αυτό, να μπει είναι και γιορτή. Λοιπόν, είχε και χθες γιορτή. Εδώ έχουμε τώρα τη μαρινάτα που έχει μείνει. Κάναμε τα σουβλάκια ωραία και καλά. Θα πάρετε τη σχαρίτσα όπως είπαμε. Θα χρησιμοποιήσετε ένα ταψάκι από κάτω έτσι ώστε να φεύγουν τα λιπαρά. Δεν θέλουμε να μείνει μέσα στο λιπαρό το σουβλάκι. Όσο γίνεται με λιγότερα λιπαρά, αλλά με περίσσια γεύση. Για 20 λεπτά στο γκριλ του φούρνου. Θα το γυρίσετε όμως αρκετές φορές. Θανάση μου, ξέρεις τι θέλω να πάρεις λίγο το πινελάκι. Όση ώρα εγώ φτιάχνω το ρύζι δίπλα. Και να περάσεις με το πινελάκι τη μαρινάτα πριν βγάλουμε τα έτοιμα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτή την ιστορία που κάνει τώρα ο Θανάσης με τη μαρινάτα την κάνετε 2-3 φορές. Και στο φούρνο όταν θα είναι. Θα ανοίξετε την πόρτα του φούρνου και θα το βγάλετε έξω λίγο ελαφρώ τη σχαρίτσα και θα περνάτε πάνω. Έτσι γίνονται. Τι κάνεις. Θέλω να δουλέψετε και λεπτομέρεια, κυρίες και κύριοι, μην το ξεχνάμε. Τι κάνεις, μωρέ. Θέλω να δουλέψετε και λεπτομέρεια. Δηλαδή, μην σας φύγει καμιά γωνία, καταλαβαίνετε, να δουλεύουμε και από εδώ. Ναι, αυτό ήταν τώρα. Και από εκεί. Πάντως, σας πω κάτι. Χωρίς τη μαρινάτα δεν γίνεται τίποτα. Μα έτσι θα δώσει μέρα το χρώμα. Βέβαια. Και αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας και αναρωτιέστε τι έχουμε βάλει στη μαρινάτα, έχουμε βάλει μέλι, έχουμε βάλει ελαιόλαδο, κύμινο, κόλιανδρο, πάπρικα, λίγο κουρκουμά που είναι κυτρινόριζα και χυμό πορτοκάλι. Αυτό το κύμινο να μην έβαλες. Αυτά τα λίγο έβαλα. Αυτό το λίγο, στο έχω πει ότι δεν μ' αρέσει το κύμινο. Είναι αυτό που λέμε μέχρι να πεις κύμινο. Εμένα μ' αρέσει. Σ' αρέσει, εντάξει. Ναι. Λίγο. Σήμερα είναι η μέρα σου, άστο. Έβαλα, λοιπόν, τόσο, βάλεις, έβαλα τόσο λίγο, Θανάση. Ίσα να... Μια ιδέα ακούγεται. Που λέω κι εγώ, ακούγεται. 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 Άτσι, από το βάθος δηλαδή, ακούγεται, έρχεται λοιπόν, το κύμινο. Λοιπόν, και εδώ ετοιμάζουμε ένα ριζάκι. Ένα πιλάφι. Ναι. Θα πει ναι. Θα μυρίσω μάλλον. Μόλις ανοίξω το φούρνο να το καταλάβω το κείμενο. Καλά, τώρα δεν ξέρω αν το καταλάβεις να ανοίξω το κείμενο. Καλά, σας έλεγα ότι αυτό το ρύζι είναι κίτρινο γιατί έχουμε βάλει κουρκουμά. Και φαίνεται έτσι ορεκτικό και ωραίο. Το κουρκουμά το βρίσκεται σε μπαχαρτζίδικα. Πολύ εύκολα. Ή αλλιώς μπορείτε να το ζητήσετε και κυτρινόριζα. Διαφορετικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και λίγο κρόκο κοζάνης. Βέβαια. Ο κρόκος κοζάνης έχει γεύση, έτσι, καμία σχέση. Αυτό είναι μόνο για το χρώμα. Είναι δεύτερης ποιότητας μπαχαρικό ο κουρκουμάς. Θες βοήθεια, μήπως, Θανάση μου. Όχι, όχι, δεν είναι τίποτα. Η μάμα ακούς να πέφτει τείχος τότε θα έρθει. Είναι ανησυχής. Λοιπόν, πω. Έχουν προλάβει, έχουν πάρει χρώμα. Έχουν πάρει, ναι. Έχω λίγο τις αμφιβολίες μου. Έχω, λίγο. Αλλά τι να ήθελε κάνουμε. Λίγο ακόμη, Τι να κάνουμε. Καλά, δεν προλαβαίνουμε τώρα, δεν πειράζει, θα τα φάμε και έτσι. Μα πώς να το βγάλω τώρα μαζί. Πώς να το βγάλω μαζί. Λοιπόν, ας αφήσουμε το Θανάση. Γιατί πώς θα κάνει να κάνει το βγάλω να κάνει τη δουλειά του. Πώς να την κάνω εγώ, δεν μπορώ εγώ να την κάνω τη δουλειά μου. Τι θες να κάνω εγώ για σένα. Δεν μπορώ να βγάλω τη σκάρα. Αυτό που θέλω να συγκρατήσετε οπωσδήποτε είναι ότι θα είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μία σχαρίτσα. Γι' αυτό παιδεύεται ο Θανάσης. Ναι. Έλα, βγάλ' την εσύ, να δεις ποιος θα παιδευτεί μετά. Σταματήστε να κουνάτε τον τοίχο, πλάκα κάνετε. Δεν μπορώ να το βγάλω. Έλα, βγάλ' τον, έλα, βοήθησέ με την, να, σε παρακαλώ. Δεν βγαίνει, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ξέρεις γιατί. Για πες. πώς είναι δυνατόν, ρε παιδί, τώρα πλάκα μου κάνετε. τραβάει κανένας από πίσω το τέτοιο. Εντάξει, αυτό κυρίες και κύριοι λέγεται σαμποτάζ. Συμβαίνει και στις καλύτερες κουζίνες. Μην ανησυχείτε βέβαια, διότι τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους όπως βλέπετε και λοιπόν, καταφέραμε και βγάλαμε το ταψί από το φούρνο. Έτοιμα. Πώς έγινε τώρα αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις. Ωραία και λαχταριστά. Σουβλάκια. Πες τι κάνατε, πες αλήθεια. Τι να κάνω, βρε Θανάση μου. Μα πώς είχες φτιάξει και όμως το ξεκινήσει. Στην το τράβαγα, δηλαδή, χωρίς να το ξέρετε κι εσείς αγαπημένοι μας φίλοι. Δεν χρειάζεται δύναμη. Ναι. Και δεν χρειάζεται πολύ αρσενικό. Σιγά σιγά με το μαλακό. Κάτσε ρε παιδί μου να σου πω κάτι. Εγώ τραβούσα, είχε σφινώσει από εκεί. Εν τω μεταξύ είχα άγχος κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Πες ότι είσαι εδώ πέρα, καταλαβες. Και κάτι, αυτός τώρα κάποιος πείραζε το σκηνικό. Ναι. Και λέω εγώ τώρα, είχα και το νου μου σε αυτό, καταλαβες. Γιατί όταν είναι αυτό από πάνω, πες ότι κάνει καμία κίνηση τέτοια, καταλαβες. Και λέω τώρα, πού να έχω το μυαλό μου, στο ταξί, στο να πέσει ο Ντενικές από πάνω, στο να φωνάξω την Τίνα. Τι να πρωτοκάνω κι εγώ. Τι να πρωτοκάνει, παιδιά, τι να πρωτοκάνω κι εγώ. Πω, πιάτο. Εδώ θέλουμε χοντρό αλάτι. Πιάτο. Και θέλω να δείτε εδώ τώρα για να καταλάβετε όλη την ιστορία που σας είπα. Περίμενε να πάρω λίγο χαρτάκι. Γιατί ο κουρκουμάς βάφει όπου πέσει στα ρούχα σας, σας το λέω.
δεν βγαίνει εύκολα. Καλά, την άλλη φορά που. Στα χέρια. Στα χέρια που λοιπόν, δεν έβγαινε δύο μέρες. Δηλαδή, τώρα μιλάμε, να δείτε έτρεβες, εδώ. Έτρεβες, κοιτάξτε, τίποτα. Βλέπετε. Αυτά είναι. Είναι το λίπος από τον μπέικον. Όλο έχει μείνει εδώ. Και τρώμε τα σουβλάκια απαλλαγμένα από τα περιτά λίπη. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε νοστιμιά. Και είπαμε, κρατιόμαστε τώρα για τα Χριστούγεννα. Έχει να γίνει. Θα φτιάξει σήμερα για το βίντεο. Σήμερα σα κάνω συντήρηση για πόσε ακόμα εκπομπέ. Τι δεν έχουμε, παιδιά. Τελείω. Πρέπει να τα Χριστούγεννα. Δεν προλαβαίνουμε. Ό,τι κάνατε, συντηρηθήκατε. Από εδώ και πέρα πάμε έτσι ορεξάτη για τα Χριστούγεννα. Και μετά τα Χριστούγεννα πάλι εδώ θα είμαστε. Μωρέ, μαζί θα δυνατήσουμε. Μην τρελαίνετε. Νοέμβριο έχει 30. Εδώ είναι 29. Σε 29 μέρε πήγα Χριστούγεννα. Λοιπόν. Τι φτάσαμε τώρα, τι. Πάμε για τα παξιμάδια. Για παξιμάδια μα. Μόλις συγκεντρώσουμε, κοίτα να φάμε λίγο, να ησυχάσουμε. Πότε θα συγκεντρωθούμε. Ήθελα να σου πω το τέτοιο. Έχουμε ταξίδια, έχουμε διάφορα. Στάπα και πριν. Πάμε. Δεν τα ξέρεις όλα τα πράγματα. Δεν τα ξέρω, πες μου. Υπήρχε εκκρεμότητα, ήμασταν ανάμεσα. Να πάμε τώρα, πού να πάμε. Να πάμε στη Φλόρινα, να πάμε στην Σύρο, να πάμε στα Τρίκαλα Κορυδίας. Είπα, πάμε στη Φλόρινα. Να πάμε στο Λέχοβο. Ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό. Είναι στα σύνορα ουσιαστικά Καστοριάς Φλόρινας. Ναι, είναι 3-4 χιλιόμετρα. Λέχοβο. Είναι ιστορικό χωριό, είναι μαρτυρικό χωριό. Καταστράφηκε και στην κατοχή. Πυρπολήθηκε το χωριό. Και πάμε σε μια ταβέρνα φοβερή. Ναι. Λέγεται το Στέκι. Είναι στην είσοδο του χωριού δηλαδή. Και πέρα είναι ο Αποστόλης. Που έχει την ταβέρνα. Αποστόλης με την ταβέρνα, φοβερός τύπος. Και μας φτιάχνει. Ο οποίος φτιάχνει, ξέρεις, αυτή τώρα. Επειδή γενικώς φτιάχνουν κυνήγια πολλά εκεί πέρα, καταλαβαίνεις. Mm. Είναι το μέρος τέτοιο που φτιάχνουν κυνήγια. Και όπως πλησιάζουν τα Χριστούγεννα τώρα, είναι ότι πρέπει. Φτιάχνει ένα αγριογούρνο, γιαχνί. Καλό. Με πατάτα, κοκκινιστό. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Να το δω, Θανάση μου. Δεν να μπορώ να σου το εξηγήσω. Άσε, δεν πειράζει. Να το δω. Γιατί να το δούμε, να το δούμε. Αφού θα το δούμε, γιατί να το εξηγήσω. Γιατί, πείτε μου, γιατί. Φίλες και φίλοι, στα όρια των ομών Καστοριάς και Φλόρινας και σε υψόμετρο χιλίων μέτρων, μέσα σε ένα καταπράσινο κυριολεκτικά τοπίο γεμάτο οξιές και βελανιδιές, βρίσκεται η ιστορική και πολύ γραφική Κομμόπολη του Λεχόβου. Το 1955 η πολιτεία, θέλοντας να τιμήσει ουσιαστικά την ηρωική στάση των κατοίκων κατά τη διάρκεια του πολέμου, αποφάσισε να ονομάσει το χωριό από Λέχοβο σε Ηρωικό. Οι κάτοικοι αντέδρασαν, δεν τους άρεσε η νέα ονομασία και έτσι ένα χρόνο μετά επικράτησε ξανά η προηγούμενη ονομασία. Από το 1998 έχει χαρακτηριστεί και επισήμως πλέον το χωριό σαν μαρτυρικό. Εκτός όμως από την ιστορική του διάσταση, το χωριό είναι πολύ γνωστό για δύο ακόμη λόγους. Για τους πετροκτιστάδες, οι οποίοι θεωρούνται από τους καλύτερους σε όλη την Ελλάδα, και φυσικά για τα φασόλια, για τους περίφημους γίγαντες που καλλιεργούνται σε κάθε κήπο του χωριού. Αν έρθετε βέβαια, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και μία από τις πάρα πολλές πίτες, οι οποίες πραγματικά είναι πεντανόστιμες. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε. Χριστάρα μου, τι γίνεται. Τυρόπιτα. Τσουκνιδόπιτα. Πρασόπιτα. Κολοκυθόπιτα. Λαχανόπιτα. Γαλατόπιτα, την ξέχασες. 8. Και κρεατόπιτα αυτές. 7, 8 και κρεατόπιτα, 8 πίτες διαφορετικές. Ναι. Και να πούμε ότι το μέρος φημίζεται για τις πίτες του, δεν είναι. Πάρα πολύ, ναι. Πώς και δεν φτιάχνετε και φασολόπιτα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε γιορτή πίτας. Το ξέρω. Πώς και δεν φτιάχνετε και φασολόπιτα που έχετε ωραίους γίγαντες. Δεν κάνουμε, όχι. Αυτό θα κάνεις τώρα και σου λέω είναι θέμα, πρόσεξε. Θα κάνεις πίτα με φασόλια. Και τι διαφορά έχει, για πες, εγώ θα δοκιμάσω λίγο τώρα. Τι διαφορά έχει, έχετε το φύλλο, το φτιάχνετε διαφορετικά. Το κάνει μάνα μου. Κάντε χοντρό φύλλο. Ψηλό φύλλο, λεπτό φύλλο. Ψηλό, ναι. Λεπτό φύλλο. Στο χέρι, όπως γίνονταν εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Χειροποίητο. Ναι. Και όλα τα υλικά που έχει μέσα είναι. Πάνω κάτω έχει δύο διπλό φύλλο. Ναι, δύο φύλλα, ναι. Ωραίο. Δύο φύλλα. Αυγά σπιτίσια. Mm-hmm. Γάλα από Αγελαδινό. Mm-hmm.
Πολύ ωραία. Και μερίδες όπως βλέπετε, πολύ μικρές. Όπως τα πιάτα τα παλιά, όπως είναι στα σπίτια, έτσι ακριβώς. Μικρές. Μερίδες. Εντάξει, εδώ. Επέρνει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τρως αυτό και είσαι και δύο μέρες στο τάτι. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ πέρα στο Λέχοβο, στο Στέκι. Στην ταβέρνα το Στέκι με τον φίλο μας τον Αποστόλη. Ο οποίος Απόστολος κανονικά θα έπρεπε να μας φτιάξει φασόλια. Φασόλια φούρνο που είναι παραδοσιακά στο χωριό μας. Παραδοσιακότατα. Αλλά εντάξει, αφού κάνατε κάπου αλλού φασόλια, τα φασόλια, εντάξει, θα κάνουμε το αγριογούρνο κοκκινιστό. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις διότι είσαι πολύ τηλεοπτικός και τα λες πολύ ωραία. Γεμίζω την εικόνα. Αυτά είναι. Αυτά είναι η γανιτούρα. Η γανιτούρα, η οποία είναι χιλοπίτες. Πέτουρα. Ναι. Δηλαδή. Παραδοσιακά. Παραδοσιακό φύλλο, τι είναι αυτό δηλαδή. Αυτό πώς είναι το φτιάχνετε. Είναι φτιαγμένο με αυγά, με γάλα. Ωραία. Είναι ξεραμένα στον ήλιο. Και τα οποία κόβονται σε φέτες αυτά, έτσι όπως είναι, και βράζονται. Και τα λέτε και πέτουρα εδώ πέρα. Πέτουρα. Πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να μας πεις πρώτα τα υλικά ένα-ένα. Είπαμε λοιπόν, το... Έχουμε το αγριογούρνο. Το αγριογούρνο για να είναι άγριο πρέπει να είναι κόκκινο, όπως το βλέπεις. Έχουμε τα πέτουρα, έχουμε το κρεμμύδι, ωραία. Έχουμε το πολτό ντομάτα, ντομάτα τριμμένη, ωραία. Πολτό ντομάτας, έχουμε αυτό τη σάλτσα με καυτερό. Τι έχει μέσα αυτή, έχει καυτερό, είναι λίγο καυτερή μέσα. Αυτό είναι το αλατοπίπερο που θα χρειαστεί, είναι κόκκους πιπεριού και η δάφνη μας. Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε το λάδι και έχουμε και το κρασάκι, κυνήγι. Χωρίς κρασάκι δεν μαγειρεύεται ποτέ. Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε την διαδικασία. Ξεκινάμε τη διαδικασία. Πολύ μας. Ωραία. Λοιπόν, ανοίγουμε την κατσαρόλα μας, ρίχνουμε το λαδάκι μας μέσα. Παίρνουμε το κρεατάκι μας. Ωραία. Το κρεατάκι μας το ρίχνουμε μέσα. Με προσοχή φυσικά. Το κρεατάκι μας το σοτάρουμε με αυτόν τον τρόπο για να κάνει κρούστα και όταν θα βράσει δεν θα μολύσει να γίνει λαπάς. Σωστό. Καταλάβατε. Και θα κρατήσει, το κομμάτι όπως είναι. Μέσα. Ναι. Το κρεατάκι μας έχει ρωτήσει. Ωραία. Όπως το βλέπουμε. Πολύ ωραία. Ήρθε η ώρα να το σβήσουμε με κρασί. Για ρίξει το κρασάκι από τότε. Ρίχνουμε του κόκκους πιπεριού. Ρίχνουμε το... Παρακατεύουμε. Λοιπόν. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι, ρίχνουμε το νερό μας. Ρίξε και το νεράκι. Τώρα το κρέας έχει μια διαδικασία. Πρέπει να βράσει. Αλλά το πίπερο... Αλλά το πίπερο βέβαια. Πρέπει να ρίξουμε λίγο αλλά το πίπερο. Σε βλέπω ότι το έχεις. Γι' αυτό. Ωραία. Πολύ ωραία. Το αφήνουμε το κρέας μας να βράσει. Ούτως ώστε να το βγάλεις, να το δοκιμάσεις ότι είναι βρασμένο. Ωραία. Πόση ώρα θα μας πάρει περίπου αυτό, λες. Αυτό θέλει καμιά ώρα. Θέλει καμιά ωρίτσα. Είναι που είναι μαριναρισμένο ούτως ή άλλως. Ναι. Θα τα αφήσουμε μια ωρίτσα να μαλακώσει, θα γίνει λουκούμι. Είμαστε σε καλό δρόμο, πιστεύω, Αποστόλη. Λοιπόν, το κρέας μας έχει βράσει. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη διαδικασία του κοκκινιστού. Ωραία. Παίρνουμε το κρεμμυδάκι μας. Κρεμμυδάκι. Προσθέτουμε κρεμμυδάκι. Το προσθέτουμε μέσα. Λοιπόν. Παίρνουμε τη ντοματούλα μας. Ωραία. Τη ρίχνουμε μέσα. Ωραία. Έτσι. Την καυτερή σάλτσα. Ωραία. Που δεν μας έχει πει ακριβώς ο Απόστολος τι έχει μέσα. Μπορεί να είναι και το μυστικό αυτό. Είναι μερικά μυστικά που πρέπει να τα κρατάς. Έτσι ακριβώς. Ναι. Παίρνουμε και το πολτό μας. Ωραία. Το ρίχνουμε και αυτό. Εντάξει, εκεί πέρα αυτό σχεδιάζεις κιόλας, αμάτες. Φτιάξεις και εσύ μια καυτερή, ας πούμε, σάλτσα. Όπως θες, πικάντικη. Και είναι η δική σου συνταγή μετά. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Τα προσθέσαμε όλα αυτά. Ρίξε και τα δαφνόφυλλα. Έτσι. Και τώρα αυτό το αφήνουμε... Το αφήνουμε να ξαναβράσει, το οποίο θα δέσει μαζί με τη σάλτσα. Θέλει κανένα μισάωράκι τώρα θέλει αυτό. Πάλι, ναι. Θέλει κανένα μισάωράκι. Και όσο περισσότερο βράζει, δεν το ξεχνάμε, ακόμα καλύτερο γίνεται. Σίγουρα. Δοκιμάζω, Απόστολε. Πανέτοιμο το φαγητό μας είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Μπορείτε να φάτε.
Για να δούμε τι είναι οι πέτουρες καταρχήν. Εντάξει, καλά τα λέω. Πέτουρες. Πέτουρα. Ωραία τα πέτουρα. Έχουμε και τυράκια. Έχουμε και τυράκια από πάνω, ναι. Ωραία. Πάμε να πάρουμε λίγο έτσι εδώ στην ακρούδα. Πέτουρα. Δεν μου λες το μυστικό της άντρας μου. Το είπα, το είπα. Δεν το είπε. Εντάξει, έχω διάφορα γεγονότα. Και καλά κάνεις. Έτσι. Κρατάς το copyright. Έτσι. Πάρα πολύ νόστιμο. Παίρνεις και ένα κόκκινο καφέκι μετά. Βεβαίως, το πικά κρασί από το καλό. Έχουμε γύρω στα 5 ηνοπία εδώ πέρα. Ναι. Με πολύ καλά κρασιά. Εμείς περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να δοκιμάσει το πιάτο μας και άλλα πολλά πιάτα μαζί. Με μια γευστική και όχι μόνο εμπειρία. Με πείρα στη χωριάτικη φιλοξενία. Σας περιμένω. Ταβέρνα το Στέκι. Το Αποστόλη. Πρώτος. Λοιπόν. Λοιπόν, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου Στόλη μου, τα φιλιά μας. Και φυσικά αν βρεθείτε προς εκεί, είναι πάρα πολύ ωραίο γενικά το περιβάλλον. Είναι και η χυμαδίτιδα λίμνη από κάτω. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνετε γενικώς. Στις Πέριξ περιοχές είναι κοντά το Νυμφαίο, είναι κοντά η Καστοριά, είναι κοντά η Φλόρινα, είναι κοντά η Πρέσπης. Είναι όλα πάρα πολύ κοντά. Είδες και έχουμε κάνει... κουκλά είναι η Ελλάδα. Βέβαια. Έχουμε κάνει και πολύ ωραία πράγματα γενικώς επάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το ξενοδοχείο Μπελατούμπα και το φίλο μας τον Γρηγόρη για την υπέροχη πραγματικά φιλοξενία στον Άγιο Παντελεήμονα. Στον Άγιο Παντελεήμονα. Στις όχθες της λίμνης Βεγονίτιδας. Είναι πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Περάσαμε πραγματικά υπέροχα και είδαμε και το πρώτο μας χιονάκι. Αλήθεια. Όταν πήγαμε, ναι, γιατί στη Βίγλα είχε ρίξει και είχε πολύ κρύο, αλλά ήταν τέλεια. Αυτά λοιπόν. Είναι λοιπόν. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτή είναι η Ελλάδα μας, είναι πανέμορφη. Αυτή ήταν η ωραία συνταγή που μας κάνατε. Τέλεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε πες, να κάνουμε... Με αποσυντονίζει σήμερα πραγματικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τι θα κάνουμε τώρα, μπορείς να μου πεις. Εγώ δεν έχω μιλήσει εδώ μεταξύ. Το Τσίπρο, ποιος το έβαλε εκεί πάνω. Καλή, θα φτιάξουμε τέτοια. Α. Παξιμάδια με τσίπουρο και μαστίχα. Γιατί κακά τα ψέματα. Το τσιπουράκι είναι και το αγαπημένο ποτάκι των Ελλήνων. Μας χαρακτηρίζει το τσίπουρο. Βέβαια, τι να κάνουμε τώρα. Είναι και γιορτή σήμερα. Γι' αυτό. Βήμα έρθει και Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό λοιπόν. Ζεσταίνεσαι τώρα με το τσίπουρο και καταλαβαίνετε τώρα. Είναι με γλυκάνι σου ή άλλο. Είναι με γλυκάνι. Όχι, αυτό είναι απόσταγμα. Αυτό είναι τέλειο που πίνεις. Πάμε να δούμε την κάρτα και ελάτε εδώ για τα ωραιότερα. Τα πιο ωραία παξιμάδια που έχετε ποτέ φτιάξει. Φτιάχνετε παξιμάδια. Εννοείται. Σπιτικά παξιμάδια με τσίπουρο και μαστίχα. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 200 γραμμάρια ηλιέλαιο, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 3 αυγά, 250 γραμμάρια γάλα, 50 γραμμάρια τσίπουρο, 1 κιλό αλεύρι μαλακό, 10 γραμμάρια σόδα, 5 γραμμάρια baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού γλυκάνι σε σκόνη, μισό κουταλάκι του γλυκού μαστιχαχίου σε σκόνη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτά τα ωραία παξιμάδια με τσίπουρο. Θα χρειαστείτε σαφώς ένα μίξερ, θα χρησιμοποιήσετε καλύτερα αυτό το εξάρτημα που μοιάζει με φτερό, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται πιο πολύ ώρα όταν βάλουμε και το αλεύρι. Έβαλα ζάχαρη, σπορέλαιο, ηλιέλαιο χρησιμοποιώ εγώ. Θα αφήσουμε για λίγο αυτό το μείγμα να χτυπηθεί. Θα δείτε σε 2 λεπτά θα καταλήξουμε σε μία κρέμα. Ναι. Το σπορέλαιο με τη ζάχαρη. Κρέμα, σπορέλαιο με ζάχαρη. Ωραία. Αυτά μετά... είναι τα πρώτα υλικά που βάζουμε. Ναι. Θέλω λίγο να είστε προσεκτικοί όσον αφορά τη δοσολογία, γιατί μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγει και να βάλετε λιγότερο ή περισσότερο και να μην γίνουν όπως πρέπει τα παξιμάδια. Εδώ ακολουθείτε λίγο τη λογική της ζαχαροπλαστικής. Ναι. Είπαμε, η ζαχαροπλαστική είναι χημεία. Μέχρι γραμμαρίου. Ωραία. Να σου πω τώρα εγώ αυτό, τώρα κάτσε για μισό λεπτό. Γιατί είναι και μέρες τώρα που να ξεκουραζόμε, να χαλαρώνουμε και λίγο. Ξεκίνησα να σου λέω το χωρατό, δεν στο είπα. Θα τα βάλεις μετά, τι πειράζει, δεν έχουμε δεν χρόνο πειράζει. Να βάλουμε μετά.
Πες το χωρατό και θα προλάβω να τα βάλω. Άντε, βάλτε και θα στο λέω μετά, μόλις θα βάλει. Πάμε να βάλουμε το γάλα. Εσύ μην το ξεχάσεις. Ωπα, μπράβο Ντίνα, μπράβο Ντίνα. Είδες, θέλει πιο σιγάλι. Μπράβο Ντίνα, δεν πειράζει μωρέ. Πάμε. Βάλαμε λοιπόν το γάλα, τσίπουρο. Βάλτε μπόλικο τσίπουρο, μην το φοβάστε. Ένα-ένα τα αυγά. Βάλτε να δουλεύει όμως τώρα γιατί δεν θα κάνω δουλειά. Ένα-ένα τα αυγά. Ένα-ένα τα αυγά. Ωραία. Και μετά τα αυγά. Περίμενε. Μετά τα αυγά, δεύτερο αυγό. Γλυκάνισο. Βλέπω. Τρία αυγά. Πάει. Μαστίχα και γλυκάνισο. Και μαστίχα, αυτά είναι τα υλικά. Μαστίχα. Μαστίχα, μαστίχα χείου. Αλήθεια. Την είχαμε πάρει σε κόκκους και την έχουμε λιώσει εμείς εδώ. Την έχουμε κοπανίσει. Βάζουμε μαστίχα και τώρα βάζουμε το γλυκάνισο. Αυτά είναι τα υγρά υλικά μαζί με τη ζάχαρη και τα μπαχάρια. Μένουν κάποια υλικά τα οποία έχουν να κάνουν με το αλεύρι. Είναι το αλεύρι, η σόδα και το μπέικιν. Είναι εδώ τα υλικά που θα προσθέσουμε μετά. Εδώ τα έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, έλα πάμε, άσε το χωρατό. Θα αφήσουμε λίγο αυτό να χτυπηθεί για όση ώρα πάμε στο διαφημιστικό, προλαβαίνουμε και το χωρατό. Άσε το χωρατό τώρα, πάμε. Έλα. Έλα, θα το πω μετά. Τι? Αφού μας πιέζουν οι χρόνοι, θα κάνουμε βίβα μωρέ, έχεις τον Τζος γιορτάζει σήμερα. Βίβα, άντε. Άντε. Και σε όλους τους Στέλιους. Χρόνια πολλά. Στις Στέλες. Σε όλους τους Στέλιους, να είναι καλά, τους αγαπάμε πολύ. Όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε. Στελούκο μου, καλό πολλά χειμώνα να έχουμε και καλά κέφια. Τα λέμε μετά. Άντε πάλι. Γεια σου, Παρμασίλη. Επιστροφή κυρίες και κύριοι, πραγματικά εδώ πέρα έχουμε καταφέρει το ακατόρθωτο. Σούπα, μην βάζεις αυτό το δείχτη, δεν μ' άκουγες. Γιατί στόπα. Διότι θα κάναμε κίνηση γιορτή σήμερα. Έχεις πράγματα να κάνεις. Φτερό, όχι φτερό. Φτερό, λοιπόν, ναι, πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν εδώ να δείτε τι ωραία φτερό που θα γίνουν τα παξιμάδια. Μεταφέρω το μείγμα από τον κάδο του μίξερ σε αυτό το μπολ, το γυάλινο, για να βλέπετε τι κάνουμε. Ναι. Εδώ έχουμε το αλεύρι, στο οποίο θα βάλουμε baking powder και σόδα. Ωραία. Και θα υπενθυμίσουμε τι έχουμε βάλει στο μείγμα που έχουμε χτυπήσει. Πρόσεχε το χέρι σου. Που έχουμε βάλει, που έχουμε χτυπήσει στο μίξερ. Έλα, επιτέλους. Οπότε είχαμε σπορέλαιο, ζάχαρη, γάλα, το τσίπουρο. Είχαν χτυπηθεί όλα αυτά μαζί με τα αρώματα, το γλυκάνισο, τη μαστίχα χείου. Ωραία. Και έχει λιώσει η ζάχαρη. Η ζάχαρη μπήκε στην αρχή με το σπορέλαιο. Προσθέσαμε τα τρία αυγά και καταλήξαμε σε ένα μείγμα που είναι σαν κρέμα. Ωραία. Πάμε τώρα σιγά σιγά να προσθέτουμε εδώ το αλεύρι που έχουμε βάλει το baking powder και τη σόδα. Για να κάνουμε, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και πιο πολύ γλυκάνισο. Εμένα μου αρέσει και ταιριάζει τρομερά με το τσίπουρο. Και νομίζω ότι είναι. Και ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο, ότι ενώ έχει ζάχαρη, ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία αυτά τα παξιμάδια και με αλμυρές παρασκευές. Γι' αυτό μ' αρέσουν. Δηλαδή, μπορείτε να αντικαταστήσετε και τα παξιμάδια που κάνετε ντάκο το καλοκαίρι με την ντομάτα και με το τυρί, τη φέτα και με το ελαιόλαδο. Παρόλο που έχει ζάχαρη, ταιριάζει πολύ ωραία και με τα τυριά. Δεν με παρακολουθείς, αλλά δεν πειράζει. Αργητό κινδύνο. Εγώ πρέπει να σε παρακολουθώ, όλη τη βδομάδα σε παρακολουθώ. Τώρα εγώ είμαι χαρούμενος. Άρα το Σάββατο. Ναι, είναι άρα, Παρασκευή και τώρα ναι, και εγώ έχω. Και θα ησυχάσουν. Το Σαββατοκύριακο έρχεται. Ακριβώς. Μια σκέφτομαι χαρά. Ησυχάσω εγώ το Σαββατοκύριακο. Ξέρεις τι είναι, εγώ ξυπνάω το πρωί. Ναι. Σάββατο που ξυπνάω και δεν σε βλέπω. Και στεναχωριέσαι. Μα δεν στεναχωριέμαι. Έμα. Είναι δυνατόν. Καταρχήν πρέπει να φτιάξω να φάω μόνος. Σωστό και αυτό. Ενώ εδώ πέρα έρχομαι, πάω, θα πάρουμε το πρωινό μας, θα πάρουμε και το μεσημεριανό μας, θα πάρουμε και το βραδινό μας. Και όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Εμείς εδώ μαγειρεύουμε, Θανάση μου, χαιρόμαστε. Έτσι. Είμαστε εδώ για την νόστιμη πλευρά της ζωής. Αν αρχίσουμε να αναλύουμε τα προβλήματα, δεν θα τελειώναμε ποτέ. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στη ζύμη που θέλαμε. Πάμε τώρα να δείτε πώς θα κάνουμε για τα παξιμάδια. Θέλω να καταλήξετε σε δύο ρολά, έτσι. Εξαρτάται τώρα πόσο μεγάλα θέλετε να είναι τα παξιμάδια. Το κάνουμε μικρά παξιμαδάκια. Κάτσε να βάλουμε λίγο αλεύρι για να γίνεται. Κάνε και εσύ το ίδιο που κάνω. Δεν θα κάνω. Θανάση. Τι νομίζεις θα κάνω. Μπορώ να την γλιτώσω εγώ. Λοιπόν, δηλαδή, τι θα κάνω. Κοιτάξτε να δείτε, έχει δύο φάσεις αυτό. Το κάνω πιο μικρό για να τα ορίζετε. Θα πάρουμε ένα
μία λαμαρίνα που θα έχουμε στρώσει επάνω αντικολλητικό χαρτό. Χαρτί κουζίνας, δηλαδή τη λαδόκολλα. Ναι. Θα περάσετε εδώ το παξιμαδάκι, τη ζύμη δηλαδή για το παξιμάδι, να το βάλω στη μέση για να με βολεύει, και θα κάνετε το εξής. Θα χαράξετε, όχι όμως μέχρι κάτω, τόσο χοντρά θέλουμε τα μαξιλάρια. Τα μαξιλάρια, παιδιά, τα παξιμάδια. Πού το έχεις μιλήσει τα μαξιλάρια. Βλέπετε, είναι ανάλογα με το πόσο χοντρά θέλετε να είναι τα παξιμάδια. Προσέξτε, δεν χαράζετε μέχρι κάτω, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Δεν θα πρέπει να ξεχωρίζουν, απλά τα χαράζετε μέχρι σε εκείνο το σημείο που θέλετε να έχουν το πάχος τα παξιμάδια. Πες αλήθεια, τα βάζετε τώρα. Κάνεις πρικιά στο Στέλιο, μαξιλάρια. Πρικιά. Δεν φτάνει σήμερα σούρτα. Πρικιά στα αγόρια. Ναι. Δεν κάνουν πρικιά στα αγόρια. Γιατί στα αγόρια, τι τα αγόρια, γιατί δεν θα δώσει τίποτα. Κάτι θα δώσει και στα αγόρια. Θα δώσει τα δικά μου. Νομίζω τα έχω χρησιμοποιήσει. Άντε ντε. Όλα εκεί είναι. Άντε ντε. Λοιπόν, όσο έχει εδώ, το βάζουμε στο φούρνο, okay, και ψήνουμε για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς. Μετά από τα 25 λεπτά, εσύ θα κάνεις πιο μεγάλα, Θανάση μου, δεν πειράζει, καλά έκανες. Θα τα κάνω πιο μικρά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε σε αυτή εδώ τη φάση. Μα δεν παλέψουν τώρα. Όχι. Φτιάξουμε καινούργιο, τι νομίζεις. Άντε παλέψουν. Το βγάζουμε δηλαδή από το φούρνο και έχει ψηθεί, έτσι. Και χαράζεται τώρα και κόβεται κανονικά πλέον μέχρι κάτω τα παξιμάδια. Και τώρα είναι που θα το βάλουμε για 40 λεπτά πλέον, να ψηθεί και να γίνει όπως είναι αυτά που έχουμε δίπλα. Δείξε, Θανάση μου, για να καταλάβουμε. Πέρα, για να πάρει από γιατί πάνω το βλέπετε μέσα, τώρα εμένα το έχω βγάλει ώρα και έχει κρυώσει βέβαια. Είναι φλωρό ακόμα. Ναι. Θα πρέπει εσείς είναι την ώρα που θα το βγάλετε υγρό στο 25 λεπτό, την ώρα που θα είναι ζεστό και χλιαρό το πολύ, να κάνετε τη δουλειά που κάνω εγώ. Εγώ αναγκαστικά το έκανα πριν από ώρα για να σας δείξω τη δουλειά. Και είναι πιο δύσκολο στην κοπή, παρόλα αυτά βλέπετε ότι κρατιέται και μέσα δεν έχει ξεραθεί, γιατί 25 yeah λεπτά δεν φτάνει. Μετά θα το βάλετε, ενώ θα το απλώσετε έτσι στην yeah λαδόκολλα και θα το βάλετε να γίνει το παξιμάδι, το οποίο βλέπετε μετά από 40 λεπτά. Καταρχήν αυτό δεν θρηματίζεται. Δηλαδή, κοιτάξτε τη διαφορά. Ναι, γιατί εκείνο είναι παξιμάδι. Yeah, αυτό δεν θρηματίζεται. Τα 40 λεπτά είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει παξιμάδι. Το κουλουράκι αυτό, και τώρα έχει τη μορφή, είναι μαλακό σαν κουλουράκι. Ωραία γεύση. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Εδώ το τσίπουρο δίνει ρέστα. Να σου πω κάτι. Για πες. Αυτό και μελάκι να βάλεις από πάνω. Πάρα πολύ ωραίο. Και μαρμελάδα να βάλεις από πάνω. Πολύ ωραίο. Και πραλίνα φουντουκιού να βάλεις από πάνω. Αν πεις τώρα έχει το τσιπουράκι μέσα. Αλλά δεν πειράζει. Δόξα τω Θεώ. Εννοώ και τα μαράκια, για τα παιδάκια. Κατάλαβες. Είναι πολύ ωραίο και είναι και από αυτά που, όσο και φαίνεται περίεργο, αγαπάνε αυτά τα παξιμάδια μικρή μεγάλη. Βέβαια. Ειδικά σας λέω αυτό το ενδιαφέρον, γι' αυτό σας κάνω αυτή τη συνταγή σήμερα, γιατί θα μπορούσα να σας κάνω τουλάχιστον 10 διαφορετικά παξιμάδια. Να θυμηθώ μια μέρα να σας κάνω ένα με σοκολάτα που κάνω, που είναι πολύ ωραίο, με κακάο. Παξιμάδι με σοκολάτα. Ναι. Όχι μέσα κρέμα με κακάο, σοκολάτας. Με κακάο. Πλώς με είναι κακάο, το χρώμα σοκολάτας. Ωραία. Είναι ωραίο γιατί ταιριάζει και με τις αλμυρές γεύσεις και με τις γλυκές γεύσεις. Πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να επαναλάβω πριν σας αφήσουμε και σας χαιρετήσουμε ότι ψήνετε σε 2 χρόνους. Πρώτα ψήνετε για 25 λεπτά, ενώ χαράζετε, αλλά δεν κόβετε μέχρι κάτω. Βγάζετε από το φούρνο και τα κόβετε πλέον κανονικά τα παξιμάδια. Τα στρώνετε σε λαδόκολλα πάνω σε λαμαρίνα του φούρνου και ψήνετε για 40 λεπτά στους 180 βαθμούς. Αυτά λοιπόν. Να είστε καλά. Έλα να χειροκρότημα, καλώς Παρασκευή που είναι. Τα φιλιά μας. Πολλά, να είστε καλά. Χιλιόχρονη, στέλνε. Χρόνια στέλες πολλά. Να του χαίρεσαι και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Και τον παπά σου. Να του χαίρομαι, να του χαίρομαι. Την αγάπη μας σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Με πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ αισιοδοξία και φυσικά ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 και 4. Εδώ στο Star. Φιλάκια.